οι μαθητές του πρώτου λυκείου, του 8ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων και του ΕΠΑΛΘ Μακαδόνας προχώρησαν σήμερα το πρωί σε κατάληψη. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να καταλάβουν τα σχολικά κτίρια και ανάρτησαν τα σχετικά πανό. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματά τους, εκτός από τα θέματα και προβλήματα των σχολικών μονάδων, αναφέρονται στο νέο λύκειο, στην συμπαράσταση στον αγώνα των καθηγητών και γενικότερα στην αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Από σήμερα το πρωί, 4 σχολεία ξεκίνησαν καταλήψεις στο χώρο τους. Τα αιτήματα ακόμα δεν μας έχουν γίνει γνωστά, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε, είναι αιτήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την μαθητική κοινότητα. Τα σχολεία που ξεκίνησαν την κατάληψη ήταν το πρώτο ΓΕΛ, πρώτο Γενικό Λύκειο και το πρώτο Γυμνάσιο. Το πρώτο Γυμνάσιο ήδη σταμάτησε η κατάληψη, άρα έχουμε μόνο το πρώτο Λύκειο, το 8ο Λύκειο και το ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας. Ήθελα να πω το εξής, ότι σε ένα από τα σχολεία που καταλήφθηκαν, μας είπαν οι διευθυντές ότι τις πρωινές ώρες υπήρχαν μέσα άτομα τα οποία είχαν σκεπασμένα τα κεφάλια τους με κούκουλες. Θέλω να πω ότι οι δημοκρατικοί πολίτες ούτε τις χρειάζονται, ούτε τις χρησιμοποιούν τις κουκούλες. Κουκούλες χρησιμοποιούν εκείνοι που δεν έχουν δημοκρατικά, πιστεύω. Σε κάθε περίπτωση, οι καταλήψεις αυτές φαίνεται πως είναι ξένες με τα αιτήματα των μαθητών και γι' αυτό το λόγο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σταματήσουν.